Κύριε Αβραμόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το κόμμα σας, η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ στην Κεντρική Μακεδονία, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Λέτε ότι είναι γνωστοί αυτοί οι οποίοι προέβησαν στις ναζιστικές επιθέσεις και χτες στην Ηλιούπολη και τις προηγούμενες μέρες. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πάνω? Βέβαια, πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες και πίσω από τα πρωτοφανή γεγονότα, το πρωτοφανές δεν έχει να κάνει σχέση με το χτύπημα χθες στη Σταυροπολία, έχει να κάνει σχέση με τη μετατροπή σχολικών μονάδων σε ορμητήρια φασιστικών συμμοριών. Πίσω από αυτές βρίσκονται βεβαίως ομάδες, εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες είναι γνωστές για τη δράση. Και αυτό έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρο χθες στη Σταυρούπολη, όπου φόρα παρτίδα μπροστά στον κόσμο, δίπλα στα παιδάκια που έπαιζαν, δίπλα στον κόσμο που έπινε το καφέ τους καφετέριες, όρμησαν με τέιζερ, με αλυσίδες και ρόπαλα απέναντι σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι οποίοι βρίσκονταν σε διαδικασία πολιτικής εξόρμησης, ενημέρωσης του λαού για όλα όσα μας απασχολούν, για όλα όσα μας προβληματίζουν και για όλα όσα διεκδικούμε. Μισό λεπτό τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε στο πλαίσιο αυτό που εγώ χαρακτηρίζω ως αθλειότητα προσπάθεια συμψηφισμού και εξίσωσης της ναζιστικής βίας με την αντιναζιστική δράση, ότι μα και εσείς τι θέλετε, πάτε με λωστάρια, πάτε με μαδέρια, πάτε με κράνη. Εχθές την ώρα της εξόρμησης που έκαναν τα μέλη σας, φοράγαν κράνη, είχαν τίποτα κοντάρια μαζί τους? Φυσικά και όχι. Και φυσικά και δεν υπήρχε και κατάληψη στο ΕΠΑΛ τις προηγούμενες μέρες. Φαίνεται τα κυβερνητικά στελέχη τα μπέρδεψαν και θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για πρόσωπα και πράγματα. Έτσι, γιατί εδώ, αν είναι να κάνουμε ιδεολογική πολιτική αντιπαράθεση, να συζητάμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων και πραγμάτων και να μην λέει ο καθένας ότι του κατέβει στο κεφάλι ή ότι νομίζει ότι τον βοηθάει στο να περάσει το αφήγημά του, δηλαδή αυτή την επικίνδυνη θεωρία των δύο άκρων. Έλεγα και για τις ευθύνες, για να φτάσουμε σε αυτό. Δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα και βεβαίως ήταν και γνωστοί και αρκετοί περίοικοι γνώριζαν και κατέγραψαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάρα πολλές σκηνές. Δόθηκαν φωτογραφίες, δόθηκαν ονόματα και βεβαίως ο κρατικός μηχανισμός δεν έδειξε την ίδια θέρμη όπως δείχνει σε περιπτώσεις καταστολής εργατικών νεολαίστικων κινητοποιήσεων. Δεν προχώρησε στον εντοπισμό όσο όφιλε και στη σύλληψη των υπεύθυνων για αυτή την δολοφονική επίθεση. Αναμένουμε βεβαίως και πιέζουμε. Σήμερα καταθέσαμε και ερώτηση στη Βουλή με συγκεκριμένα ζητήματα. Τι θα κάνει δηλαδή η κυβέρνηση για να μπει τέλος στη δράση των φασιστικών ομάδων, να εντοπιστούν όπως είπα οι υπεύθυνοι, να εντοπιστούν και να αποδοθούν ευθύνες στον κρατικό μηχανισμό, είτε αυτό αφορά την αστυνομία για την ασύντοτη δράση αυτών των συμμοριών στα σχολεία, είτε αφορά και διευθύνσεις της εκπαίδευσης και βεβαίως σε όλα τα επίπεδα, καταρχήν μέσα στο ίδιο το κίνημα με πρωτοβουλία των κομμουνιστών, σηκώνεται μια ολόκληρη διαδικασία η οποία θα κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες και με συναυλία την μέρα που κλείνουμε ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής από την δικαιοσύνη, με κομματικές παρεμβάσεις παντού, σε όλη την πόλη, μια διαδικασία που κορυφώνεται το Σάββατο, με μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Τερσιθέα στη Σταυρούπολη, το απόγευμα στις 7 η ώρα. Και βεβαίως με πίεση προς όλους, προς όλα τα δημοτικά συμβούλια και το περιφερειακό συμβούλιο, να πάρουν καθαρή θέση χωρίς μισόλογα. Και εδώ να σημειώσω, για να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί κανονικά ο αυτοδιοικητικός βραχίωνας της Χρυσής Αυγής. Είναι τρεις εκλεγμένοι. Ο ένας ανεξαρτοποιημένος πήγε στο κόμμα, στο μόρφωμα Κασιδιάρη. Απολαμβάνουν διευκολύνσεις, γραφεία, λάπτοπ, χρήματα τα οποία παίρνουν για τη συμμετοχή τους σε συνεδρίασεις και δεν τρέχει τίποτα. Πείτε μου κάτι, κύριε Αβραμόπουλε, εκεί πάνω, στη Θεσσαλονίκη, βγαίνει ο Κασιδιάρης, αυτός που έχει τη σβάστικα στο χέρι του, έτσι, που είναι καταδικασμένος τώρα, ως ναζιστής, συμμορήτης, εγκληματίας, βγαίνει κάθε εβδομάδα ή έβγαινε τουλάχιστον κάθε εβδομάδα σε ραδιόφωνο και έκανε ναζιστική κατήχηση? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτά τα παράδεκτα γίνονται και βεβαίως είναι μια συνέχεια των πραγμάτων. Γι' αυτό λέω ότι ναι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα,
με όσα γίνονται, αλλά οπωσδήποτε συνιστούν κλιμάκωση της φασιστικής τρομοκρατίας και θα πάρουν απάντηση από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, το οποίο είναι και το μοναδικό που βεβαίως μπορεί να τους τσακίσει. Βλέπω εδώ το μήνυμα, ποιος είναι ο Ανέστης είναι, που μου λέει ότι με έπιασε στο στόμα του ο Κασιδιάρης προχτές. Το έχω υπόψη μου, Ανέστη. Κατάλαβα, ήρθε μία μπόχα κάποια στιγμή. Ισχύει και για αυτόν ό,τι έχω πει και για τους ομοίους του. Το ίδιο ακριβώς που έχω πει και για τους ομοίους του. Τους έχω γραμμένους εκεί που μπορούν να φανταστούν. Στα παλιά μου τα παπούτσια δηλαδή. Λοιπόν, και βεβαίως είναι, κύριε Μπογιόπουλη, είναι η τακτική τους από τα εγχειρίδια μέσα της ναζιστικής φασιστικής πρακτικής εδώ και 90 χρόνια, ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν το φόβο, να στοχοποιήσουν προφανώς κόσμο. Είναι γνωστές οι μέθοδοι. Έτσι, γι' αυτό λέμε ότι είναι φρασίδιλοι, γιατί χτυπάνε καταδρομικά και κρύβονται. Έτσι, αυτά κάνουν, αυτά μάθανε, αυτά ξέρουν και βεβαίως γνωρίζουμε και εμείς και γνωρίζει και ο κόσμος ότι καμία ανοχή, κανένας φόβος. Τα ζήσαμε αυτά όλα και σωστά είπατε προηγουμένως στην φάση πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οπότε είμαστε ψηλιασμένοι και είμαστε και έτοιμοι να μην το επιτρέψουμε. Πείτε μου κάτι, γιατί θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι χτες στην Ηλιούπολη, σε αυτή την καταδρομική επιχείρηση που κάνανε Ναζί κατά των μελών της ΚΝΕ, η αστυνομία δεν ήταν προετοιμασμένη. Προχτές η αστυνομία ήξερε ή δεν ήξερε, και μάλιστα για ώρα, ότι μια ομάδα 50 φασιστών με μαχαίρια, με λωστούς, με φωτοβολίδες είχαν συγκεντρωθεί στο Δημαρχείο της Σταυρούπολης και κατευθύνονταν προς την πλατεία Τερψιθέας. Εκεί που είχε δηλαδή οργανωθεί συλλαλητήριο, και είναι αλήθεια ή ψέματα ότι από τις 5.30 ώρα ως τις 6 παρα 10 είχαν φύγει από εκεί όλες οι αστυνομικές δυνάμεις. Φυσικά και είναι αλήθεια. Δόθηκε και μια συνέντευξη τύπου σήμερα που ανέλησε αυτά τα γεγονότα, επακριβώς όπως έγιναν. Όπως ακριβώς λοιπόν το πρωί, την ώρα που οι φασίστες πέταγαν μολότο, η αστυνομία ψέκαζε με χημικά τους συγκεντρωμένους, δηλαδή φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, εκλεγμένους στην τοπική διοίκηση. Τα ίδια έκανε και το απόγευμα, όπου έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια διάλυσης του μεγάλου συλλαλητηρίου. Παρένθεση εδώ να πω ότι δεν έχει δει ξανά τέτοιο συλλαλητήριο η Δυτική Θεσσαλονίκη, είχε πάνω από 4.000 άτομα. Και φυσικά ήταν εν γνώση τους οι κινήσεις αυτών των συμμοριών, οι οποίοι προσπάθησαν να την πέσουν καθαρά στη συγκέντρωση, να δημιουργήσουν μπάχαλο να ακυρωθεί. Φυσικά πήραν αποφασιστική απάντηση. Έτσι. Και μόνο τότε, όταν πήραν την αποφασιστική απάντηση, κινήθηκε και η αστυνομία ξανά πετώντας χημικά προς την πλευρά των συγκεντρωμένων, οι οποίοι περιθεωρούσαν την πολιτική τους παρέμβαση καταδίκης όλων όσων εσφρών είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Πείτε μου κάτι, κύριε Βραμόπουλε, επειδή όλοι είδαμε και τις φωτογραφίες, είδαμε και τα βίντεο και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που δείχνουν τους Ναζί να μπαινοβγαίνουν στο σχολείο, μιλώ για το ΕΠΑΛ τώρα στη Σταυρούπολη, από την πίσω πόρτα και όλα αυτά μπροστά στους άντρες της ασφάλειας. Κάποια εξήγηση έχει δοθεί εκεί από τους αρμοδίους? Καταρχήν εδώ να πούμε ότι εντάξει, η φασιστική δράση και η τρομοκρατία πάντα έχει τις πλάτες του κρατικού μηχανισμού. Από εκεί αντλούν τη σιγουριά και τη δύναμη για να κάνουν αυτά που κάνουν. Και προφανώς όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της αστυνομίας και γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Ευθύνες έχει και η διεύθυνση του σχολείου. Έτσι, τώρα τι να πούμε, υπάρχουν, σας λέω, πράγματα τα οποία υπόθηκαν και στη συνέντευξη τύπου. Για παράδειγμα, όταν την πρώτη μέρα ο τρόπος δράσης των φασιστικών συμμοριών ήταν να κάνουν ντου μέσα από το σχολείο, η πόρτα άνοιξε ως διαμαγείας. Και τη δεύτερη μέρα ο τρόπος δράσης ήταν να εκτοξεύονται μολότοφ, λοστάρια κτλ. Μέσα από το σχολείο, η πόρτα έμεινε κλειστή. Μιλάτε για την πόρτα του σχολείου, η οποία λειτουργεί με ηλεκτρικό μηχανισμό, έτσι. Δεν είναι απλό το να ανοίξει ή να κλείσει αυτή η πόρτα. Έτσι ακριβώς. Και μιλάμε για ένα συρφετό και εξωσχολικών, ο οποίος είχε μπει μέσα στο σχολείο. Και αν ρωτάνε κάποιοι εμείς τι κάναμε εκεί, εμείς απαντάμε και τι έπρεπε να κάνουμε. Να καθόμαστε στον καναπέ και να ανοίγουν τα κεφάλια των παιδιών γιατί χύθηκε αίμα μέσα στο σχολείο, σαν να μην τρέχει τίποτα? Ποια είναι η ευθύνη? Εγώ δεν θα πω μόνο πολιτικών δυνάμεων, θα πω του κάθε ανθρώπου που προβληματίζεται, που εξοργίζεται μπροστά σε αυτά.
δεν είναι να πάρει αποφασιστική θέση καταδίκης, να υπερασπίσει τα παιδιά, να υπερασπίσει το γεγονός ότι τα σχολεία πρέπει να είναι κέντρα μόρφωσης, δημιουργίας, αγώνα και να μην γίνονται ορμητήρια παρακμιακών, περιθωριακών, φασιστικών συμμοριών. Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη, τουλάχιστον για τον περισσότερο κόσμο. Κύριε Αβραμόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.